Ένα σκύλο με τέτοια όψη δεν απαντάται έτσι στη φύση. Η επιτεδευμένη εμφάνιση των soft coated Witten Terrier συμβαδίζει με ατέλειωτες ώρες προετοιμασίας. Δέστε με τι στοικότητα υπομένει αυτό το μαρτύριο η πρωταθλήτριά μας, η Μπίσα. Οι διακρίσεις δεν έρχονται χωρίς κόπο, άλλωστε. Πάνω αυτή τη στιγμή γκρουμάρεται ένα σκυλί που άκουσε έναν χρόνο ασύλληπτο για περιποίηση. Ναι, είναι ένα soft coated Witten Terrier, λέγεται Witten. Το οποίο παίρνει μέρος στα καλλιστεία, στο εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ διάσημη έξω, η Μπίσα. Η οποία για σκέτο κούρεμα, δηλαδή τον γκαλοπισμό που κάνει με το ψαλίδι, τον εκθεσιακό κούρεμα, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, την εκθεσιακή περιποίηση, χρειάζεται περίπου 2,5 ώρες χωρίς λούσιμο. Είναι μόνο το κούρεμα. Γιατί γίνεται όλο με ψαλίδι, με θίνερ, με εργαλεία, όλο με το χέρι, δεν μπαίνει καθόλου μηχανή. Και κάθε πότε γίνεται αυτή η περιποίηση? Συνήθως κάθε 3 μήνες, 4 μήνες ή πριν από εκθέσεις, ναι. Όταν είναι να πάρει μέρος σε εκθέσεις, δηλαδή έρχεται, την περιποιούμαστε και μετά φεύγει φυσικά με μια περιποίηση και από τους ιδιοκτήτες τους ίδιους, οι οποίοι είναι σαφώς μεγάλοι απόλυτα γνώστες της ράτσας και της περιποίησης που χρειάζεται. Γιατί ένα σκυλί για την έκθεση το περιποίησε και μόνος σου. Δεν μπορεί μόνο από τον groomer να γίνει περιποίηση. Άρα δηλαδή εγώ αν αποφασίσω να πάρω ένα τέτοιο σκύλο θα τον πάρω μαζί με το πακέτο 2,5 ώρες περιποίηση κάθε 3 μήνες και ανάμεσα πολλές περιποίησεις και τέτοια. Ναι, εκτός να πάρεις άλλη ράτσα. Τα Witten με την Ιρλανδική προέλευση είναι ιδανικά για αλλεργικά και ασθματικά άτομα. Λέγεται ότι οι σκύλοι αυτοί δεν έχουν γούνα, αλλά μαλλιά. Μη φαντάζεστε πάντως ότι οι αισθητοί εντυπωσιακοί σκύλοι έριχναν πάντα έτσι. Ξεκίνησαν την καριέρα τους στην Ιρλανδία ως σκύλοι γενικών καθηκόντων, μεταξύ των οποίων η φύλαξη μεγάλων εκτάσεων και κοπαδιών, καθώς και το κυνήγι των τροκτικών, μια αναμφισβήτητα βρωμερή για το τρίχωμα δραστηριότητα. Στη φάρμα, οι προτεραιότητες των κτηνοτρόφων σίγουρα ήταν διαφορετικές από αυτές του σύγχρονου ιδιοκτήτη και δεν περίσσευε χρόνος για καλοπισμό. Έτσι, η εμφάνιση του εργασιακού soft coated Witten Terrier στη φάρμα ήταν παραμελημένη και ο σκύλος θύμιζε περισσότερο πατσαβουράκι. Αυτό που μέτραγε εκεί ήταν η χρησιμότητα. Μετά ήρθε η αναγνώριση της φυλής στα μέσα του 20ου αιώνα και μαζί έφερε το πρότυπο και τις αναλυτικές προδιαγραφές για τον κουραστικό εκθεσιακό καλοπισμό. Πλέον, όποιος αποφασίζει να αποκτήσει έναν τέτοιο σκύλο θα πρέπει να γνωρίζει τον κόπο και τον χρόνο που απαιτεί η εντυπωσιακή του εμφάνιση. Αν το έχετε επιλέξει για το παρουσιαστικό του, αλλά αμελείτε τον καλοπισμό του, δεν θα δείχνει σαν soft coated Witten Terrier, αλλά σαν ένα ημίωμο αλυτάκι.